Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο vlog. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και από εμένα. Είμαστε στο σπίτι. Είναι το τρίμερο της 25ης και σήμερα έχουμε σχεδιάσει εκδρομή. Ναι, εξόρμηση. Έμαθα ότι στο τελευταίο βίντεο με το σπίτι, ναι, η κυρία εδώ είχε μια αγάπη απέναντι από την κάμερα. Ναι. Ήθελα να το επιβεβαιώσω τώρα, να δω τι θα γίνει. Θα πάμε που λέτε στο χωριό του Τρύπο, που είναι έξω από την Άωσα, το Γιανακοχώρι, για να ψήσουμε. Μας έχει καλέσει. Αλλά εγώ πρέπει πρώτα να ετοιμάσω όλα τα γεύματα της μικρής, γιατί πλέον αυτή είναι η ζωή μου. Για να πάω οπουδήποτε, πρέπει να ξέρω τι έχω μαζί μου. Μεσημεριανό, πρωινό, απογευματινό. Τα πάντα. Όποτε ξεκινάμε, η Μπέμπα έχει πιει ήδη το γαλατάκι της που πίνει με το που ξυπνήσει και το επόμενο γεύμα της είναι φρουτάκι. Και το μενού σήμερα έχει μπανάνα, μήλο και αχλάδι. Θα τα κάνω φρουτόκρεμα για να τα πάρω μαζί μου. Είμαστε σε φάση που λίγο προσπαθούμε να τις δίνουμε κομματάκι, ειδικά η μπανάνα της αρέσει πάρα πολύ να την πιάνει με το χέρι και να την τρώει και το μήλο. Αλλά όταν είμαστε εκτός είναι πολύ πιο εύκολο να τα έχω σε αυτή τη μορφή και να την ταΐζω και να τρώει. Τα περάκι νούμερο 1. Τι γι' αυτό? Είπα τι έχει, έβαλα και λίγο αβοκάντο για τη στιγμή που το είχαμε. Και τώρα ζεσταίνω το μεσημεριανό. Εγώ σ' άλλα ναι, έχω καθίσει εδώ με τη μικρή και προσπαθεί να φάει μήλο, όπως βλέπετε στο δεξιό χέρι. Αυτό εδώ που ακούτε είναι το soundtrack της ζωής μας. Αυτός εδώ ο ήχος. Με αυτόν ξυπνάμε, με αυτόν κοιμόμαστε, με αυτόν γενικά τα πάντα. Βασικά σίγουρα κοιμόμαστε με αυτόν. Και αυτή εδώ επίσης. Αυτή είναι εδώ την κουκουβάγια βγαίνει. Αυτή. Σήμερα η Μπέμπα έχει κοτόπουλο με γλυκοπατάτα, καρότα και σελινόριζα. Είναι από χθες το φαγητό. Γενικά μαγειρεύω ανά 2 μέρες για τη μικρή, εκτός από όταν έχει ψάρι που τρώμε μία μέρα ψαρόσουπα. Και θα τα αλέσω και αυτά, να τα βάλω στο θερμό μου για να είναι ζεστούλικα. Έχει να πέσει πολύ μελέτη, παιδιά. Έχει πάρει βιβλία για την Μπέμπα. Να κάνει τα μαθήματα για το σχολείο. Όχι, πλάκα, απλά τις αρέσουν. Απλά θα κοιμηθεί τώρα. Όχι τώρα, γενικά να τα έχουμε μαζί τα πήρα. Έχει νιστάξει γιατί. Ο πάνηξε και το παιχνίδι. Είναι ώρα γενικά που κοιμάται στο σπίτι, αλλά το καθυστερήσαμε όσο γινόταν για να κοιμηθεί στο αυτοκίνητο. Για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Ξεκούραστα. Θα λάβω χρέη οδηγού. Λατρεύω βέβαια να οδηγάω αυτό έτσι χαλαρά και άνετα. Οπότε σας πάω όπου θέλετε. Τζα! Έχουμε και Γιώργη Νή στην παρέα. Έχει έρθει από την Αθήνα μόνο και μόνο για μας. Μόνο για την Κωνσταντίνα. Η αλήθεια είναι ότι πλέον όλοι μας οι φίλοι έρχονται για την Μπέμπα, αλλά λέμε ότι έρχονται για μας. Ναι, γιατί λογικό. Δικό μας παιδί είναι. Ναι, σωστό. Άμα δεν την είχαμε δεν θα ερχόταν. Σωστό. Πήραμε και καφεδάκια. Έτοιμοι. Μέχρι να πάρουμε και μύθικη μικρή. Και ξεκινάμε. Δεν έχω σχολιάσει τα τέλεια γυαλιά που φοράμε και οι δύο. Τα οποία είναι από τη συλλογή της Κοσέλη. Mm-hmm. Και μπορείτε να τα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στο Creator Shop. Θα σας έχω το link όπως πάντα κάτω στην περιγραφή. Σε όπως... πολλά σχέδια, γιατί και εγώ τώρα φοράω ιδιαίτερο. Αλλά έχει και άλλα πιο χρώματα τέτοια. Ναι. Και έχουμε και βέβαια εκεί πέρα και τα merch μας, για να μας υποστηρίξετε έτσι να κάνετε την αγορά. Να έχετε και κάτι να θυμάστε από εμάς. Οπότε το link είναι κάτω στην περιγραφή. Να πω ότι έχουμε τώρα 1 ώρα και 20 λεπτά δρόμο. Ναι. Ο οποίος ευελπιστώ να είναι χαλάρος, γιατί δεν είναι καμιά hot τώρα. Ναι. Θα φτάσουμε σε ίσα για το μεσημεριανό. Για το ψήσιμο. Όχι, πρέπει να ψήσουμε, δεν θα πάμε να φάμε. Ναι, για την προετοιμασία του ψησίματος. Ναι. Αυτό εννοώ. Θα το προλάβουμε. Είναι τέλεια. Είναι απίστευτη. Είναι ανοιξιάτικη μέρα. Έρχεται η άνοιξη, έρχεται. Έχει έρθει. Ισχύει, απλά φοράμε φούντερ ακόμα γι' αυτό το φέρνει. Και από ό,τι φαίνεται θα μας πιάσει flyover και κυριακάτικα. Αυτό το flyover, παιδιά, κατάρα όσοι από Θεσσαλονίκη. Άστο, το είτε νιώσει το πετσί σας, αλλά τώρα εδώ κάτι κακό έρχεται. Κάτι έγινε, κάτι πιστεύω. Και όσοι δεν ξέρουνε... Φυσιολογικά είχε 3 λωρίδες. Ναι. Τώρα έχει 2. Και ένας λίγο τα μάξι του να χαλάσει, να τρακάρουν να κάνουνε. Γίνεται 1. Και μάλλον τώρα κάτι δεν πρέπει να έχει γίνει, γιατί αυτό το κόκκινο είναι, είναι απερίγραπτα τεράστιο σε αυτό το σημείο. Και δεν εξηγείται τέτοια μέρα, Κυριακάτικα. Ναι. Δηλαδή φυσιολογικά τέτοια ώρα δεν έχει, καθημερινές τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση. Ναι. Γιατί... έχουν πάει όλες δουλειές τώρα, ναι, όμως. Όπως κάτι έγινε, παιδιά, το ρεύμα από την απέναντι πλευρά δεν κινείται και τώρα βλέπουμε ότι έχει πόσες... ροσβεστικές, οδικές... Πάει κακό έγινε. Ναι, oh, κλείσαν όλο το περιφερειακό από εδώ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Oh.
Από ό,τι φαίνεται, εμείς είχαμε κίνηση επειδή κοιτούσαν όλοι τι έγινε απέναντι. Μάλλον λίγο να φρέναραν όλοι για να δούνε. Εντάξει, δεν τελειώνει ρε η κίνηση. Απέναντι δεν τελειώνει καθόλου. Και δεν κουνιούνται καθόλου. Δηλαδή δεν είναι λίγο τσουλάκι, δεν κουνιούνται τίποτα. Και δεν μπορείς να φύγεις από αυτή την κατάσταση. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει κάποια άλλη έξοδο. Κάψε εδώ που ήρθαμε στη φύση, στην εξοχή. Για να φτάνουμε. Είναι πραγματικά απολαυστική η διαδρομή. Mm-hmm. Χαλαρή. Ωραία. Η Μπέμπε ευτυχώς κοιμότανε. Κάθε φορά βέβαια που σταματούσαμε σε κάποιο φανάρι ξυπνούσε. Σε φανάρι ξυπνούσε. Ξυπνούσε για 10 δευτερόλεπτα και ξακυμότανε. Αλλά τώρα φτάσαμε. Σε 2 λεπτά για λέει. Ναι. Να το για να κοχώρει. Καλημέρα! Καλημέρα! Κάνω vlog! Με το που φτάσαμε, έρχεσαμε το φαγητό γιατί έπρεπε να έχει πάει εδώ και καμιά ώρα να φύγει. Τρίποντι, ετοιμάσαι εδώ. Έχουμε ψιστήρι. Σε πετύχαμε στην αρχή, κάρβουνα. Πού πάνε? Ναι, κοίτα αριστερά λίγο. Μοντέλο. Ρε τρίπο, αυτό είναι σωστό μοντέλο. Όχι εσύ. Τι! Κάτσε καλά! Μήπως να βάλεις το Photoshop να αλλάξει όλες τις φωτογραφίες του τρίπου να βάλεις. Άμα τα φορέσω, εγώ δεν πόσο θα αλλάξω την καταστροφή. Θέλει να έχεις και την κατάλληλη τέτοια για να το φορέσει. Δεν πάνε σε όλους. Ψηφίστε στα σχόλια. Βγήκαμε εδώ στην αυλή που χτυπάει ηλιό. Πού είναι, ναι, έτσι για ένα ποδοσφαιράκι τώρα. Δεν ξέρω πού είναι μπάλα. Το είχε κάνει ο μπαμπάς μου για μένα εδώ μόλις. Είδα ότι έχει αγόρι, αλλά τελικά εγώ δεν έπαιξα μπάλα και απογοητεύτηκε, τα πήρε όλα. Έχει μπει το καζόν μας. Να στείμασαι εδώ η γιαγιά σπιτικό περέκ. Πρέπει να κάνεις rate. Να κάνω rate. Για ρε μπούτρος ήρθα. Πάνω φάνης. Ναι. Ωραία. Γιώργο, το κατάλληλα. Γιώργο, είμαστε έτοιμοι για λόνισμα. Έτσι, ναι. Ρίξε την κάτω, είναι χαμός τώρα. Θα την αφήσω κάτω. Ναι, ναι. Εντάξει, θα γίνει πράσινη. Έπρεπε να βάλω κάτι άλλο ρούχα. Κάτσε εδώ πώς ακουμπάει τον καζόν. Αλλά θα το θυσιάσουμε για να περάσει καλά το παιδί. Να έχεις εδώ ξεκίνησε. Όνειρο, όνειρο. Ξεκίνησε. Πόσα ταλέντα αυτό το παιδί, τέλος πάντων. Πόσα ταλέντα. Και ψήστης. Σου είπα, βάλε μου μια ψυσταριά και στο κρύο τόσο από πίσω στην αυλή. Ταλέντο, αλλά αργή. Αργή. Κάνε το γυαλί, Γιώργη. Αργή. Κάνε vlog. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε. Να κάνω vlog στο κανάλι μου, άλλο που τραβάει πάνω, γιατί εγώ το ξεχνάω. Σε βοηθάω. Δεν πειράζει. Σημασία έχει γιατί κάποιος τραβάει. Πώς το βλέπεις? Είναι ό,τι πρέπει, αρχόντισσα στο χωριό. Μπράβο, Αθανασία, μπράβο. Τι έγινε, καλά. Καλημέρα. Καλημέρες, καλησπέρες βασικά. Άνοιξε το μάτι. Καλά είμαστε. Παρτάραμε χθες. Ωμαν. Μπράβο, Αλεκούν, μπράβο. Ο Αλεκούν βαράει, η Μπέμπα χειροκροτά. Σε ρίτο έχει πάρει, ακούραστη. Μπράβο, Αλεκούν, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Λοιπόν, θα αποκαλύψω. Κάνε αποκάλυψη. Τι έψησα. Τι αποκάλυψε. Τι έψησες. Αυτά όλα. Εκπληκτική η Κωνσταντίνα. Τα έκανε ο καλύτερος ψήστης. Βλέπετε τον υδρότα που τρέχει. Κωνσταντίνα, είσαι εξαιρετική. Έψησα και πιτούλες. Όχι, όχι, αυτές τις έψησε ο Τρίπο. Γι' αυτό είναι χάρη. Μια χαρά είναι, τι έχουνε. Εγώ τις έψησα από την άλλη μεριά. Ο Τρίπο από αυτή. Δεν έμεινε τίποτα, παιδιά. Δείτε εδώ. Έχουμε χορτάσει όλοι. Είμαστε στο κάτ τώρα. Δεν είναι, δεν ξαναπάμε. Τι είναι, δεν τελειώσαμε. Αυτά είναι για να τρως όλη μέρα. Ναι. Με τον καφέ, μετά. Τι πόσε ώρε θα κάτσουμε εδώ πέρα, όχι. Με το βραδινό, με όλα. Έρχεται η γάτα. Η Μπέμπα τρώει πάντως. Ναι, η Μπέμπα τρώει. Την πιτούλα τη. Αργά και σταθερά. Τρώει και λίγο χέρι, κυρίως. Το γλυκό το επιμελήθηκε. Ήτανε Παύλοβα. Παύλοβα. Αλλά δεν σας τη δείξαμε. Μην πάτε και το αγοράσετε, που λέγεται. Ο του τρύπο είναι που δεν του άρεσε και έχει πάει. Το έχει γλύψει το πιάτο. Δεν με έλεγε. Δεν είναι καλό. Ναι, ναι, σε βλέπω, καημένη. Καλά περάσαμε και σήμερα. Καλά φάγαμε. Αλίμω. Την πέρασε καλά. Εγώ να φέρω γλυκό και να μην πέρασε μετά. Αφού ήταν η Κρίστη, καλά πέρασα. Μέσα μόνο εσύ δεν θα περνούσε καλά. Προφανώς.
Να φύγετε, ρε, να πάτε αλλού. Πάμε. Είχα πάρα πολύ καιρό να φάω. Είναι ότι πρέπει για αυτή την εποχή που... Αυτό είναι ελαφρύ, ρε ναι, παιδί μου. Δεν σε λιγώνει. Γιατί το χειμώνα θες να τρως πιο βαριά. Να είσαι σκάι τα χάπια. Γιατί είχα μείνει έτσι λίγα. Έλα, Πέπα. Σ' αρέσει η μπάλα. Έλα, έλα. Πού πιάνε. Καλό, που γελάει. Γιάπια με. Δεν είναι τα πόδια μου, αλλά λειτουργούν σαν τα πόδια μου. Δεν κρατιέται, κάτι δεν σε έχετε να χτυπήσει. Έλα, λίγο. Πάρε λίγο, έλα, κράτσετε. Έλα, Θανασία. Κράτσετε, κράτσετε. Κράτσα. Είναι έτσι. Τρέμε, τρέμε. Ωπα, τόσο ήταν. Μαρέθηκε. Έτσι, μετά το φαγητό και το γλυκό για χώνεψη, να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο. Και παλιά! Τι το κάνω! Τι το κάνω! Εδώ, παιδιά, είναι Άγιος Νικόλαος. Πώς το λέτε? Αλλά είναι μια περιοχή που φαίνεται πάρα πολύ ωραία για να κάνεις βόλτα. Δείτε, είναι μέσα στα δέντρα. Έχει έτσι ωραία μονοπατάκια, έχει ωραία καφετέρια φαίνεται, αλλά... Γίνεται πάρα πολύ χαμός. Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ μέρα. Επίσης κοιμήθηκε και μικρή. Κοιμήθηκε και μικρή. Ήταν πολύ πτώμαρη. Είχε παίξει πόση ώρα στο γρασίδι. Δεν είχε ηρεμήσει καθόλου. Οπότε θα πάμε αλλού για καφέ τελικά. Εγώ είναι εκεί, τραβάει τα βλέμματα. Ναι. Λογικό, λογικό. Εργαλείο. Τελικά ήρθαμε στην Άουσα και καφέ. Πες πώς λέγεται η περιοχή που περάσαμε. Πήγαμε στο Άλσο Αγίου Νικολάου. Καλά θυμόμουν εγώ Άγιος Νικόλαος. Άλσος Αγίου Νικολάου. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάτσουμε. Φάνηκε πολύ ωραίο ωστόσο. Και τώρα ήρθαμε στην Άουσα. Έτσι θα δεις εδώ βάλουμε γυαλιά. Είμαστε πίσω στο σπίτι. Οι δυο μας, μόνοι μας. Είναι 9:30 και η Μπέμπα ήταν πτώμα. Έπαιζε ξερή. Ναι, έκανα μπάνιο και τριβόταν. Μίσταζε πάρα πολύ. Δεν κοιμήθηκε πολύ στο δρόμο, είναι η αλήθεια. Καθόλου. Οπότε δεν σας έδειξα τίποτα από την νυχτερινή της ρουτίνα. Αλλά θα δείξουμε άλλη φορά και θα τελειώσω εδώ το σημερινό vlog. Θα σε έχω αφήσει εδώ πέρα το προηγούμενο vlog όπου πήγα και σας έδειξα update από το νέο μας σπίτι για να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!